Στη Νέα Υόρκη θα επιδιώξει να μεταφέρει το Κυπριακό ο πρόεδρος Αναστασιάδης, εκμεταλλευόμενος την εκεί του παρουσία την ερχόμενη εβδομάδα σε οικονομικό συνέδριο που αφορά επενδύσεις στην Κύπρο. Δεν αποκλείει να έχει συνάντηση με τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες. Ως πρόεδρος του κράτους θα βρίσκομαι στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες, οι προβλήματα μάλλον, είναι φυσικό να ζητήσω να ενημερώσω τον Γενικό Γραμματέα, αν και εφόσον και του ιδίου το πρόγραμμα το επιτρέπει. Και διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα στον τουρκοκυπριακό τύπο περί τριμερού συνάντησης στη Νέα Υόρκη στις 22 Μαρτίου στην παρουσία και του Μουσταφά Κιντζή. Τα περί δήθεν τριμερού συναντήσεως κλπ. Και αβάσιμα είναι και τουλάχιστον μέχρι στιγμής ουδής εδιανοήθη να προτείνει κάτι άλλο. Σε ιδιαίτερα αυστηρό ύφος απάντησε και στις πληροφορίες που φέρουν τον ειδικό σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα με αφορμή την εισήγηση του ιδίου για αλλαγή της μεθοδολογίας να προωθεί ένα αναβαθμισμένο ρόλο στις διαπραγματεύσεις όπως αυτό της επιδιαιτησίας, έστω και σε ανεπίσημη μορφή. Έχω ζητήσει την συγκεκριμένη μεθοδολογία γιατί πιστεύω ότι αν υπάρχει ειλικρίνεια μπορεί να αποδώσει αποτελέσματα, αρκεί να μένουμε προσιλωμένοι εις τη ημερήσια διάταξη όπως καταρτίζεται και με τη μεθοδολογία που εισηγούμε, εάν υπάρχει καλή πρόθεση, μπορεί να υπάρξουν και αποτελέσματα. Δεν νομίζω ότι είναι μέσα από ιδιαίτερα πρωτοβουλίες τρίτων που μπορεί να επιτύχουμε την πρόοδο. Να ξεκαθαρίσω κάτι και το στέλνω σαν μήνυμα, ελπίζω να μην διανοηθεί κανένας, μας προτείνει θέμα επιδιαιτησίας. Ενώ επανέλαβε την πρόσκλησή του προς τον τουρκοκύπριο ηγέτη να αποφύγουν την απόδοση ευθυνών μπαίνοντας σε ένα blame game, το οποίο θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα στις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.